Έχουν υποβληθεί περίπου 140 αιτήσεις για εξοδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσα στους 2 μήνες λειτουργίας της. Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία της πλατφόρμας, από την πρώτη ημέρα έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας μέχρι και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου έχουν εγγραφεί 7.308 επιχειρήσεις. Έχουν περάσει επιτυχώς τα κριτήρια 1.269. Έχουν ανεβάσει τουλάχιστον ένα αρχείο, 642 από αυτές, και έχουν απορριφθεί συνολικά 1.750 αιτήσεις, κυρίως γιατί αποτελούν φυσικά πρόσωπα. Για τις 140 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, προχωράει και η διαδικασία για την ανάθεση σε διαμεσολαβητή. Ωστόσο, παράλληλα με τη λειτουργία της πλατφόρμας και μαζί με το πιλωτικό γραφείο που ήδη λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας, λειτουργούν 9 γραφεία ενημέρωσης υποστήριξης δανειοληπτών στην επικράτεια και το επόμενο διάστημα θα δημιουργηθούν 10 νέοι κόμβοι του δικτύου. Τα νέα γραφεία θα είναι σε Πάτρα, Αγρίνιο, Καλαμάτα, Κόρινθο, Χαλκίδα, Βόλο, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Αχαρνές Αττικής και Καρδίτσα. Είσαι φοιτητής και ψάχνεις πού θα πεις τον καφέ σου? Τότε πρέπει να πας στην ωραιότερη αίθουσα, στο Hall Café. Απόλασε τον καφέ σου σε ένα νέο υπέροχο ανακαινισμένο χώρο. Υπάρτον για τον δρόμο. Hall Café στα ΤΕΗ της Πάτρας. Κι αν πεινάσεις, δοκίμασε τα πεντανόστιμα σάντουιτς, τις κρέπες και πολλά ακόμη δέσματα. Hall Café, Μεγάλο Αλεξάνδρου 81 και Ιερισσού, απέναντι από τα ΤΕΗ της Πάτρας. Θα γίνει το στέκι σου.